Καταλαβαίνω την ανάγκη της κυρίας Παπακώστα να επιβεβαιώσει την θέση που της έδωσε ο πρόεδρος της κόμματός της περί αναπληρωτού τομεάρχης υγείας και κάτι πρέπει να επιδείξουμε. Λοιπόν, όσο αφορά την ειδική αγωγή θα απαντήσω αναλυτικά στην ερώτηση που θα γίνει μετά. Τα σπαραξικάρδια κλάματα σε σχέση με κάποια πράγματα είναι τόσο υποκριτικά, κυρία Παπακώστα, όσο δεν συμμαζεύεται. Και λέτε και ψέματα. Διώξατε, και μην το κρύβετε αυτό, και μην μου λέτε εμένα ότι μιλάτε με στοιχεία, γιατί αν ένας μιλάει με στοιχεία, είμαι εγώ. Διώξατε σε ένα βράδυ 2.500 γιατρούς εκτός του συστήματος των ιατρείων του ΙΚΑΕΟΠΗ. Κάποιοι από αυτούς έκαναν σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Η συμβάση που έχει ο ΕΟΠΗ σήμερα, η συντριπτική του πλειοψηφία, έρχεται από τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΟΠΑΒ. Να μην λέτε ψέματα. Αυτό το πράγμα έχει γίνει. Τώρα, για τα υπόλοιπα, τι να σας απαντήσω. Νομίζω απάντησα στην πρωτομιλία. Όσο αφορά την ειδική αγωγή, θα δώσω αναλυτική απάντηση στον κύριο Νικολόπουλο που έχει ρωτήσει συγκεκριμένα επί του θέματος, γιατί εσείς εδώ ρωτήσατε μία αοριστολογία, δηλαδή μία έρευνα, η οποία υποτίθεται καταγράφει το τι συμβαίνει σήμερα μετά τη μνημονιακή καταστροφή την οποία κάνατε στη χώρα τα προηγούμενα χρόνια. Και επειδή, ναι, καλώς ορίσατε στον πλανήτη Γη, κυρία Παπακώστα, γιατί μιλάτε για κάποια πράγματα τα οποία, δηλαδή τη δεκαετία του 90, τη δεκαετία του 2000, στην πρωτοβάθμια, η πλειοψηφία των πολιτών πού πήγαινε, κυρία Παπακώστα, και δεν κυβέρναγε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Και παρότι υπήρχαν και ιατρία του ΙΚΑ τότε με παραπάνω γιατρούς από τη σήμερα. Αλλά τις 5.000 αφήσατε 2.500. Άρα θα πάνε περισσότεροι παρά έξω. Ποιος το έκανε αυτό? Εσείς το κάνατε. Και έρχεστε εδώ τώρα, λες και γεννηθήκατε από παρθενογένεση και λέτε «Πάπα Παναγία μου, τι λέει η μελέτη». Εσείς τα φτιάξατε, κυρία Παπακώστα. Είστε και προσωπικά υπεύθυνοι, διότι περάσατε και από θέση ευθύνης. Μπορείτε να μου πείτε ένα πράγμα που να σας θυμάμαι με το πέρασμά σας από το Υπουργείο Υγείας? Τι κάνατε? Γιατί δεν μου έρχεται κάτι? Γιατί για κάποιους υπουργούς παλιότερα, έτσι, μπορεί να θυμηθούμε και 2-3 θετικά πράγματα που κάναμε. Από σας έχουμε να θυμόμαστε τίποτα? Πέρασμα και καταστροφή έχουμε. Λοιπόν, δεν έχω να απαντήσω τίποτα άλλο, νομίζω τελειώνουμε.